Αύριο, στην καθιερωμένη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το εάν τελικά θα γίνει δεκτή η χθεσινή εισήγηση των επιστημόνων, ώστε τα Γιάννενα να τεθούν σε καθεστώς καθολικού lockdown, όπως συμβαίνει στις κόκκινες περιοχές. Τρεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στη χθεσινή εισήγηση των ειδικών για την Περιφερειακή Ενότητα των Ιωνίνων. Η σταθερή αύξηση των κρουσμάτων από τις αρχές του μήνα, που στην πλειοψηφία είναι σε διψήφια νούμερα, η γυτνίαση της περιοχής μας με την Αλβανία που βρίσκεται στο κόκκινο, με το 50% μάλιστα των νοσηλευωμένων στις μονάδες λιμωδών και μεθ των νοσοκομείων των Ιωαννίνων να προέρχονται από την γειτονική χώρα. Και τέλος, η εμπειρία του φθινοπόρου με την πόλη μας να παρουσιάζει οξία αύξηση των κρουσμάτων, κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, φαίνεται πως είναι τα δεδομένα που έχουν οδηγήσει τους ειδικούς στη χθεσινή τους εισήγηση. Μια εισήγηση που έχει προκαλέσει αφενός έκπληξη, αφετέρου και αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές. Με γραπτή δήλωσή του Περιφερειάρχη Σπύρου Αλέξανδρου Καχρημάνης, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής ότι σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις της Επιτροπής των Επιστημόνων, αναφέρεται στην πραγματική εικόνα που υπάρχει στην περιοχή μας, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία που, όπως αναφέρει, θα πρέπει και κατά την προσωπική του άποψη να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν. Επισημαίνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής επηρεάζεται από τις διακομιδές που γίνονται από την Αλβανία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η επιβολή του καθολικού lockdown θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Η εμφανιζόμενη επιδημιολογική επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας των Ιωαννίνων των τελευταίων εβδομάδων, κατά κύριο λόγο, οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στις αθρώες διακομιδές και εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών από τη γειτονική Αλβανία, οι οποίες αποφασίζονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα το 50% των νοσηλευωμένων στις μονάδες λιμωδών των νοσοκομείων των Ιωαννίνων προέρχεται από την Αλβανία, από την οποία προέρχεται και το σύνολο των νοσηλευωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο οποίος συνεχίζει. Η ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας στις κόκκινες περιοχές θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, χωρίς ταυτόχρονα να συμβάλλει στη βελτίωση της εμφανιζόμενης επιδημιολογικής εικόνας της περιοχής, η οποία είναι σαφώς καλύτερη και οφείλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, τους οποίους καλούμε να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση στην τήρηση των μέτρων. Ταυτόχρονα, ζητούμε από τους ελάχιστους εκείνους που δεν τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα να αντιληφθούν τις επιπτώσεις που προκαλούν με τη στάση τους στην υγεία των συμπολιτών, στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής. Είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα πράξουν το καλύτερο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καχρημάνης. Παράλληλα, αναφέρει ότι μετά τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων από τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να ελεγχθεί η διασπορά, καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει οι δομημένοι συστηματικοί έλεγχοι στην κοινότητα, στα ιδρύματα, στα νοσοκομεία, σε μαζικούς χώρους και σε πολλές επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυξάνονται συνεχώς και τον περασμένο Ιανουάριο ο αριθμός των δειγματοληψιών που έγιναν από τη σκόμη του ΕΟΔΗ στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων ανήλθαν σε 11.307, ενώ τον τρέχοντα μήνα Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 14.225 δείγματα, χωρίς να περιλαμβάνονται αυτά της κακαβιάς. Σύμφωνα πάντα με τον Περιφερειάρχη, αποτέλεσμα των ελέγχων και των ειλατήσεων ήταν τον Ιανουάριο ο μέσος όρος κρουσμάτων να μειωθεί στο 1,5 ανά ημέρα και ταυτόχρονα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι νοσηλείες ασθενών με COVID-19 στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Παράλληλα, αναφέρει πως μετά το σταδιακό άνοιγμα σχολείων και αγοράς, η Ήπειρος παρουσίασε μία μικρή αύξηση κρουσμάτων, κατά πολύ όμως μικρότερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας, με τον κύριο όγκο τους να χρεώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες παρασπονδίες μη τήρησης των μέτρων που δημιούργησαν εστίες διασποράς της νόσου. Όλες αυτές ελέγχθηκαν και συνεχίζουν να ελέγχονται από τις συστηματικές ιχνηλατήσεις που πρωτοποριακά και εξαντλητικά διενεργούν οι υπηρεσίες υγείας και πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρει ο κ. Καχρημάνης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τα δημοσιεύματα για επιβολή καθολικού lockdown. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται όχι μόνο στα όρια του Δήμου, αλλά σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Το γεγονός αυτό μας ανησυχεί και απαιτεί την σχολαστική και πιστή εφαρμογή όλων των μέτρων που είναι σε ισχύ, αναφέρει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και συνεχίζει, λέγοντας πως τα δύο νοσοκομεία της πόλης δεν δέχονται ιδιαίτερη πίεση στις μονάδες λιμωδών και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, ένα μέρος της υφιστάμενης πίεσης είναι εισαγόμενη και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρμοδίους, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο οποίος συνεχίζει λέγοντας πως η αδόκιμη διαρροή πληροφοριών μετά την συνεδρίαση μιας επιστημονικής επιτροπής δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, σημασία δεν έχει η επιβολή μέτρων αλλά η τήρησή τους. Ο Δήμος Ιωαννιτών παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και για μία ακόμη φορά απευθύνει έκκληση για την τήρηση των μέτρων ώστε να περιοριστεί η διάδοση του ιού, καταλήγει στη γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.